τους. Μιλάει στην Πρεβέζα. Περιοδία στους νομούς Άρτας και Πρέβεζας πραγματοποίησε από το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του κυρίου Μητσοτάκη ήταν η πόλη της Άρτας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί αρχικά τη λαϊκή αγορά και καταστήματα της Άρτας, συνομιλώντας με καταστηματάρχες αλλά και απλό κόσμο, που έσπευσε να τους φίξει το χέρι, ενώ στη συνέχεια είχε την ευκαιρία να απολαύσει τον πρωινό καφέ του παρέα με νεολαίους του κόμματος. Αμέσως μετά ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφτηκε τον Ιερό Ναό της Παρηγορήτριας, όπου τον υποδέχτηκε η Διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείου Βαρβάρα Παπαδοπούλου, ενώ ακολούθησε επίσκεψη στο Δημαρχείο της πόλης, όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για όλα τα τρέχοντα ζητήματα της περιοχής από το Δήμαρχο της πόλης Χρήστο Τσιρογιάννη. Ένα εντυπωσιακό μνημείο, εξαιρετικά ενδιαφέρον μνημείο. Εντάχει να σας θυμίσω ότι χρονολογούμε στο τέλος του 13ου αιώνα και πρόκειται για ένα στίγμα με μεγάλη προσωπικότητα του Νικηφόρου πρώτου κομμουνιστικού Ντούκαν. Να σας θυμίσω ότι ο Νικηφόρος είναι ο γιος της Αγίας Θεοδόρας. Πολύ σημαντικό μνημείο, τους κτήτορες του ναού, τους διαβάζουμε σε αυτή την πολύ σημαντική επιγραφή, η οποία αναφέρει όχι μόνο τον Νικηφόρο, είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίζετε, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να διακρίνετε κάποια από τα γράμματα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μία γέφυρα που καταπονείται. Έχουμε άλλη μία εδώ να φτιάξουμε. Η Ιόνια περνάει. Αυτή εδώ. Αυτή είναι η καινούργια γέφυρα. Εμείς τώρα από εδώ εξυπηρετούμαστε. Ο κάμπος από εδώ, η πόλη από εδώ. Ιστορικό γιατί θέλουμε μία γέφυρα που την έχουμε 6,5 εκατομμύρια στο πουδό εδώ τώρα να την δημοκρατήσουμε. Και θέλουμε και άλλες δύο γεφυρώσεις. Μία εδώ και μία εδώ που είναι αυτή τη στιγμή μια πεζοδογέφυρα. Μικρή. Την είχε φτιάξει η ΔΕΗ για αντισταθμιστικά για να περνάνε. Αυτή είναι το μεγάλο έργο το δικό μας. Ο δρόμος πώς θα περνάει, δεν θα υπάρχει ένας δρόμος. Εδώ θα υπάρχει και ένας περιφερειακός δρόμος που θα φτιάξουμε πέρα από αυτό. Ναι. Και εδώ τώρα, στους εγκαταστάσεις που κάνουμε στο εκθεσιακό χώρο και έχουμε και παζάρια και τα λοιπά. Είναι εδώ. Εδώ τώρα υπογράψαμε μια μελέτη για να κάνουμε μόνο με εκθεσιακό χώρο 3.000 τετραγωνικό. Άρα αυτό πιστεύω επί δική σας πρωθυπουργίας να μας βοηθήσετε να κατασκευαστεί. Μια βόλτα στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό της περιοδίας του κυρίου Μητσοτάκη, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε επίσκεψη σε τοπική εταιρεία επεξεργασίας και συσκευασίας εσπεριδοειδών. Στην περιοχή βέβαια καλλιεργούνται μόνο τα πράσινα, τα γιούρ. Και τα κίτρινα που μας έχουν δώσει την άδεια για να καλλιεργήσουμε σε όλη την Ελλάδα στους 500 στρέμματα. Και έχουν έτσι τιμές έτσι. Τα κίτρινα φέτος είναι στα 20. Τα πράσινα παραγωγή. Τα πράσινα παραγωγή. Το παρασούλι. Έχουν και το νερό της Άρτας, το SPVD. Τέλος, ο κύριος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με κατοίκους του χωριού Φιλοθέης του νομού Άρτα, όπου και του επιφυλάχτηκε θερμή υποδοχή. Ευχαριστώ που μου θυμήσατε αυτή την πολύ ωραία προσεκτική ιστορία. Και όπως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε σε δύσκολους καιρούς είχε οργώσει όλη την Ελλάδα, το ίδιο κάνω και εγώ. Θέλω να ξέρετε ότι πιστεύω σε εσάς και θέλω και εσείς να πιστεύετε σε εμάς, τη Νέα Δημοκρατία, τη Μεγάλη Ομοφανταστασία. Έχει μοίρα μας να βγάζουμε τον τόπο από δυσκολίες
έτσι θα... άλλοι. Όταν οι άλλοι δημιουργούν μεγάλα προβλήματα και ερχόμαστε εμείς να τα λύσουμε. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Η Άρτα είναι ένας τόπος που εξαπατήθηκε αυτό το σύνολο. Το ξέρετε πολύ καλά. Δώσατε πολύ υψηλά ποσοστά εδώ πέρα. Έχετε και οικογενειακές συγγένειες με τον Πρωθυπουργό, με άλλα στελέχη. Το ερώτημα είναι τι έκαναν για εσάς αυτοί. Και αν τα πράγματα, σήμερα είναι καλύτερα ή χειρότερα από ό,τι ήταν πριν από 3,5 χρόνια όταν ήρθαν στα πράγματα. Εμάς να μας έχετε εμπιστοσύνη. Εμείς θα πούμε λίγα και καλά. Είμαστε άνθρωποι που σκύβουμε πάνω στα προβλήματα. Είμαστε άνθρωποι που ενδιαφερόμαστε για την ελληνική περιφέρεια. Ενδιαφερόμαστε πολύ για τον τόπο σας. Ένας τόπος που τον αγαπώ ιδιαίτερα. Είστε πολύ τυχεροί γιατί έχετε έναν άξιο δήμαρχο. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει την καλή του πορεία για το καλό του τόπου σας, της πόλης και όλων των χωριών που απαρτίζουν τον Καρικατικό Δήμο. Αλλά να ξέρετε ότι και εμείς θα είμαστε κοντά σας στα μεγάλα προβλήματα που έχετε. Λοιπόν, από Θανάση Μανταλόβας.